Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τη Θέκλα μας, όλοι με τα καφεδάκια είμαστε. Έλα, Θέκλα μου! Καλώς ήρθες! Είσαι καλά! Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Α, έχουμε και ένα μικρό σύντομο, έτσι, να δούμε κάποιες εικόνες που κάνεις αναρτήσεις στα άμεσα κοινωνικής δικτύωσης. Να το δούμε λίγα δεύτερα. Θέκλα μου, καλώς ήρθες λοιπόν ξανά Χριστιανά στην παρέα μας. Μου, καλώς σε βρίσκω. Είσαι καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εσύ, Και που τα λέμε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Άκουσα ότι ήσουν άρρωστη και ανησυχείς, αλλά τώρα σε βλέπω μια χαρά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Περάσαμε τα ζόρια, όλα καλά. Τους λέω και εγώ πάντα λέω χαρακτηριστικά, όταν κάτι είναι περαστικό, δεν υπάρχει ούτε λόγος να το συζητάμε κιόλας. Λοιπόν, εσύ πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε? Είμαι καλά. Είμαι ξανά στην Κύπρο, έχω επιστρέψει. Είμαι εδώ. Και... Πόσο καιρό έχει τώρα που επέστρεψες? Έχω έρθει την πρωτοχρονιά. Είχε ένα μήνα περίπου. Και επέστρεψες μόνιμα? Ναι. Πρώτη του χρόνου ήταν το εισιτήριο? Όχι, βρε. Ήρθα 28 Δεκεμβρίου. Θα σας τα πω με τη σειρά. Ήρθα 28 Δεκεμβρίου. 29 Δεκεμβρίου πήγα και έκανα την τρίτη δόση του εμβολίου. Όχι, σε ρώτησα. Γιατί είπες ήρθα την πρωτοχρονιά. Ενώ δεν ήρθα τα Χριστούγεννα, ήρθα μετά τα Χριστούγεννα. Ήρθα μέσα στις γιορτές, αλλά όχι τη μέρα πριν τα Χριστούγεννα. Λέω, μπορεί να σηματοδοτούσε για σένα ένα καινούριο ξεκίνημα και επέλεξες ότι πρώτη του χρόνου. Ξέρεις, έχουμε συνέχεια καινούρια ξεκίνηματα και έτσι είναι. Μα έχω χάσει τα επεισόδια σου. Κάποια στιγμή άκουσα ότι η Θέκλα πιάζει μόνιμα στην Κρήτη. Όχι, είχα πάει για λίγο καιρό στην Κρήτη και είχα πει κάπου ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, το οποίο μεταφράστηκε ως μόνιμα. Ναι. Πόσο καιρό ήσουν εκεί? 4 μήνες. 4 μήνες. Mm. Γιατί Κρήτη? Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη, μου αρέσει πάρα πολύ η φύση της Κρήτης που μοιάζει πολύ με τη φύση της Κύπρου και επέλεξα τα Χανιά γιατί είναι μια πόλη που έχει πολύ θάλασσα. Γιατί μου έλειψε η Πάφος και γενικά η θάλασσα και ήθελα μια αλλαγή. Και επειδή έχω μετατρέψει όλη μου τη δουλειά σε διαδικτυακή μετά από τον Αύγουστο 19 που σταμάτησα από την τηλεόραση που είχα τη δικιά μου εκπομπή και τώρα ασχολούμαι με τη συγγραφή και με το κανάλι μου στο YouTube, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου από οπουδήποτε. Έτσι, αυτό το τέλος του καλοκαιριού, το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, όπως έφυγε η κόρη μου να πάει στην Ολλανδία για να κάνει το μάστερ, της λέω θα πάω κι εγώ κάπου και είπα να πω στην Κρήτη. Λοιπόν, ο γιος σου είναι στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ο γιος μου είναι στην Κύπρο και μάλιστα εργάζεται για την ομάδα της Πάφος FC. Πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανη για τον Λάζαρο, γιατί σπούδασε αυτό που ήθελε, σπούδασε την επιστήμη του σπορ και του αθλητισμού, έκανε και το μάστερ του πάνω στη διοίκηση των σπορ και είναι υπεύθυνος του γραφείου της ομάδας της Πάφος FC. Πολύ μια ωραία δουλειά που τη βρήκε μόνος του, Χριστιανέ. Ναι. Μόνος του. Μόνος του το επιδίωξε, το πέτυχε και το απολαμβάνει πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για τον Λάζαρο. Άλλη μόνο όταν βλέπεις τα παιδιά σου να κατακτούν τα όνειρά τους και να κάνουν μόνοι τους αυτά τα οποία θέλουν. Και είναι πολύ μικρός, θα γίνει 25 το καλοκαίρι, αλλά έτσι ήταν η επιμονή του και η υπομονή του για να επιτύχει αυτό που ήθελε, σπούδασε αυτό που ήθελε. Να τους χαίρεσαι, Θέκλα μου, να τους χαίρεσαι. Να χαίρονται όλοι οι γονείς τα παιδιά τους και το πιο βασικό να χαίρονται τα παιδιά τη ζωή του. Ναι. Και να κάνουν μια ζωή που είναι δικιά τους, όχι δικιά μας. Εμείς έχουμε κάνει τις επιλογές μας και συνεχίζουμε να τις κάνουμε συνέχεια τις επιλογές μας. Δικαιούμαστε. Έτσι και τα παιδιά μας να κάνουν επιλογές για τους ιδίους. Έτσι. Θέλω να φτάσουμε στη στιγμή που λες εσύ στα παιδιά σου, ξέρετε κάτι, εσύ έχεις τη δουλειά σου, εσύ φεύγεις για Ολλανδία, θα φύγω κι εγώ. Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν έφυγες, ήξερες εσύ που πας, είχες κανονίσει, ήξερα, τα είχες ρυθμίσει όλα. Ναι. Είχα κανονίσει και δεν ήταν η πρώτη φορά που έφυγα. Είχα φύγει την προηγούμενη χρονιά για 6 μήνες, αλλά και δεν. Μπράβο, δεν το μάθαμε, δεν το ήταν όταν έγραφα αυτό το βιβλίο. Την... Σου έχω φέρει και σένα δώρο ένα αντίτυπο και έχω φέρει άλλο ένα αντίτυπο για να κληρώσετε για τους τηλεθεατές σας το βιβλίο για τον έρωτα. Πολύ ωραία. Και ήθελα έτσι λίγο να φύγω από την Κύπρο και να απομονωθώ και να γράψω. Ήταν πάντα η επιθυμία μου να ζω μόνη μου, να ζω ανεξάρτητα, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα. Δεν παρεξηγήθηκαν τα παιδιά, ούτε ξαφνιάστηκα. Μου λένε θα γυρίσεις κάποια στιγμή. Εντάξει, σε ξέρουν τόσα χρόνια εννοώ. Δεν σε έμαθαν τώρα. Όπερ και γένετο, επέστρεψα. Αυτοί οι 4 μήνες στα Χανιά πώς ήταν για σένα? Ήταν ιδιαίτερη, ήταν ξεχωριστή. Είχα έτσι ανάγκη να είμαι μόνη μου, γιατί
Λόγω κορονοϊού η Κυριακή είχε επιστρέψει τον Μάρτιο πέρσι που ήταν στην Αγγλία στο τρίτο έτος του πτυχίου. Η Κυριακή έχει σπουδάσει νομική και τώρα κάνει στην Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ μάστερ πάνω στα όλα τα θα τα βρω. Διεθνής και διακρατική ποινική εγκληματολογία. Εγκληματολογία, μάλιστα. Ναι. Διεθνές και διακρατικό ποινικό δίκαιο. Ναι. Τα βρήκα. Πολύ ωραία. Γιατί το ξέρω τώρα στα αγγλικά. Και μόνη της έχει κάνει τις αιτήσεις της, μόνη της έχει επιτύχει να πάρει τη θέση εκεί. Αλλά ήταν στην Κύπρο για 6 μήνες και συγκατοικήσαμε και είχα ξεχάσει εγώ πώς είναι να έχεις έφηβο παιδί στο σπίτι και τα έπαιξα. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς εφήβων και καλή δύναμη. Και... Που, εντάξει, δεν είναι στην εφηβεία, εσένα είναι. Είναι στην εφηβεία, βρε, 22 χρόνια είναι τώρα. 22... Η εφηβεία είναι μέχρι τα 26. Μέχρι τα 26 χρόνια συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το μυαλό μπίζει, αν το πούμε στην Κυπριακή, στα 26 χρόνια στα κορίτσια και ίσως και στα 28 στα αγόρια. Ναι. Άρα έχουμε βατέ. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Καλό είναι αυτό που μας λες. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες όταν πια ξανά μετά από τόσα χρόνια που έλειπε και εντάξει, λοιπά. Δεν είχα αυτοκίνητο και επέλεξα να μην νοικιάσω αυτοκίνητο και γιατί φοβόμουν να οδηγήσω. Όχι, για την κόρη σου που ήταν στην, στην, Κύπρο. Στην Κύπρο και μετά θα σε πάω και στα Χανιά. Εντάξει. Κοίταξε, είναι έφηβος, αλλά είναι νομικά ενήλικη. Οπότε οδηγεί, οπότε πάει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Οπότε ήταν δύσκολο για μένα να συνδυάσω το ότι είχα μία αντίπισσα στο σπίτι η οποία ερχόταν, έβγαζε τα ρούχα της για πλύσιμο, έκανε μπάνιο, ντυνόταν, μακιγιαριζόταν, έβγαινε. Και όταν της έλεγα τι ώρα θα επιστρέψει, μου λέγει είμαι μεγάλη τώρα, ό,τι ώρα θέλω θα επιστρέψω. Και να έχω έγνοια μέχρι να επιστρέψει ασφαλής, ναι. Επειδή είμαι και στο χωριό, πίσω στο χωριό. Ήταν δύσκολο αυτό. Δεν μου έκανε κάτι. Αλλά ήταν δύσκολο να έχεις έγνοια και ευθύνη για κάποιον που είναι μεγάλος και δεν είναι όπως το μικρό το μωρό που θα το πεις κάτσε και θα καθίσεις, σήκω και θα σηκωθεί. Και μπορείς να το κουμαντάρεις. Και είναι και πολύ δυναμική. Δεν ξέρουμε από πού πήρε. Εντάξει, είναι, μην διαμαρτύρεσαι. Γιατί έχεις παράπονο γι' αυτό. Όχι, δεν διαμαρτύρομαι, αλλά είμαστε δύο με παρόμοιο δυναμισμό. Κατάλαβα. Ναι. Ακούγεστε στη γειτονιά. Δεν ξέρω, τους ρωτάω, τους γείτονες, δεν ξέρω αν τίποτα. Έχουμε καλή ηχομόνωση ή αν είναι απλά ευγενικοί άνθρωποι. Κοίταξε, είναι φυσιολογικό να τσακώνονται μεταξύ τους τα μέλη μιας οικογένειας και να υψώνουν και τον τόνο της φωνής. Εμένα εκείνο που με στενοχωρεί πολύ και με φτάνει στα όρια μου είναι να βλέπω ότι ο άλλος έχει κάτι. Δεν μιλάω τώρα ειδικά για την Κυριακή, μιλάω γενικά για τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Να τον βλέπεις πως κάτι τον απασχολεί και να του λες τι έχεις και να σου λέει τίποτα. Ναι, αυτό εμένα μου τη δίνει πάρα πολύ. Και, εσύ δεν το κάνεις? Όχι. Όχι με τα παιδιά σου? Όχι, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Θα πω, μπορεί να πω, είμαι στενοχωρημένη, δεν ξέρω γιατί είμαι στενοχωρημένη, αλλά κάτι έχω, είμαι στενοχωρημένη και είμαι ανοιχτή στο να συζητήσω. Όχι με όλους φυσικά, με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέομαι. Ναι. Περνάς τη φάση που είσαι στενοχωρημένη και ούτε εσύ δεν ξέρεις γιατί είσαι στενοχωρημένη? Βέβαια, ευρε άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι και συνεχώς προσπαθώ να με καταλάβω και ίσως και αυτά τα ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό και η προσπάθεια να ζήσω μόνη μου, ενώ και μόνη μου σε ένα νέο μέρος, δηλαδή σαν να προσπαθώ να ζήσω ξανά φοιτητική ζωή, την οποία εγώ την έχασα τη μισή μου φοιτητική ζωή, γιατί παντρεύτηκα φοιτητρία και γέννησα και τον Λάζαρο φοιτητρία. Οπότε ίσως αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα, να πω μόνη μου να ζήσω σε ένα νέο μέρος, που να είμαι μόνη, να ζήσω έτσι όπως αυτό το κομμάτι το φοιτητικό που δεν το έζησα όσο ήθελα να το ζήσω. Τι με έχεις ρωτήσει? Όχι, περιμένω να ολοκληρώσεις εσύ. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις στο μυαλό μου από αυτά που μου έχεις πει. Αν το έζησες, θέλω να σε ρωτήσω. Α, το αν... να μην ξέρω, ναι, ναι. Αν το έζησες, αν φλέρταρες, αν... Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Ναι, αλλά το φλερτ ενώ δεν σημαίνει ότι είσαι και απαραίτητα έτοιμη. Δεν μου βγαίνει, βρε. Δεν σου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Να σου πω κάτι. Έβλεπα και εγώ τον ντοκιμαντέρ χθες το βράδυ αυτό που στο Netflix, με τον αυτό που είδε και ο Χάρης. Πόση τύχη κι εσύ να πας πάνω στον απατεώνα ενώ αυτός ανησυχεί. Όχι, όχι. Κοίταξε, επειδή και το βιβλίο που έγραψα έχει σχέση με το φλερτ, με τον έρωτα και τις ερωτικές σχέσεις. Ναι. Ως ψυχολόγος. Δώσε μου λίγο. Είναι έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος τίτλος του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ως ψυχολόγος γνωρίζω ότι άμα οι άνθρωποι έχουμε κάποιες τάσεις, τις έχουμε. Δηλαδή όσο καιρός και να περάσει, όσο και αν μεγαλώσουμε, όσο και αν οριμάσουμε, είμαστε πάντοτε επιρρεπείς να κάνουμε τα ίδια λάθη.
Και επειδή εγώ ξέρω τον εαυτό μου και φαντάζομαι ότι με ξέρουν και άνθρωποι με ξέρουν καλά, ότι όσο δυναμική κι αν είμαι στην επαγγελματική μου ζωή, στο δημόσιο βίο κτλ, άλλο τόσο ευαίσθητη και ευάλωτη είμαι στην προσωπική μου ζωή να γίνω ιδιαίτερα συμπονετική και ιδιαίτερα υποτακτική σε μία σχέση, φοβάμαι μην το ξαναπάθω. Καταλάβες τι εννοώ. Θα σου πω κάτι. Το βρίσκω πολύ γλυκό, πολύ όμορφο, πολύ ειλικρινές, αυτό που λες τώρα, που δεν φοβάσαι να τσαλακώσεις δημόσια την εικόνα σου και να πεις, α, εγώ η δυναμική και εγώ που γράφω βιβλία και εγώ που συμβουλεύω. Εγώ όχι, ξέρω να τραβώ τη γραμμή μου. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που λες. Έχω αυτή την τάση να γίνομαι χαλή να με απαντήσει κάποιος, να είμαι people pleaser σε μια σχέση, δηλαδή θέλω να ευχαριστώ τον άλλον και να καλύπτω τις ανάγκες και τις επιθυμίες του άλλου προσώπου και όχι τις δικές μου. Και κάνοντας την αυτοκριτική μου και το γράψιμο αυτού του βιβλίου, με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Συνειδητοποιώ ότι χρειάζομαι ακόμη πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μάθω να είμαι εγωίστρια σε ένα υγιές επίπεδο. Ναι. Να έχω έναν υγιή εγωισμό, ώστε εάν στο μέλλον νιώσω ότι είμαι έτοιμη να φλερτάρω, να μπορώ να φλερτάρω επίσης ώρες και να μην την ξαναπάθω. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ο καθένας εκεί έξω έχει τον εαυτό του, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα του, τα κίνητρα του, τις προθέσεις του. Και όπως και στον ντοκιμαντέρ που είδαμε χθες, διαλέγουμε και παίρνουμε. Κάποιοι όμως που είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι, είναι καλή ιδέα να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας στο μεσοδιάστημα. Φέκλα μου, αυτό από πού πηγάζει, γιατί αυτό που έχεις περιγράψει, πάρα πολλές γυναίκες από εμάς μπορεί να το έχουμε βιώσει. Mm. Από κάπου πηγάζει όμως αυτό, δεν είναι. Ναι, είναι και χαρακτηριολογικό με την έννοια του ταμπεραμέντου. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με το δικό του ταμπεραμέντο και κάποιοι άνθρωποι έχουμε ένα πιο ευαίσθητο ταμπεραμέντο. Είμαστε πιο χαμηλών τόνων στην προσωπική μας ζωή. Το ξαναλέω, γιατί άλλο η επαγγελματική ζωή και άλλο η προσωπική ζωή. Παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, αν έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που μπορεί να έχουμε δεχθεί ψυχική ή σωματική κακοποίηση, αυτό μπορεί να μας τραυματίσει και να μας σημαδέψει. Αν έχουμε θυματοποιηθεί μεγαλώνοντας, μπορεί να μας επηρεάσει πολύ και η pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα είναι όλα αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από τις ταινίες, από τον ντοκιμαντέρ, καλή ώρα κλπ. Για το πώς πρέπει να είναι η γυναίκα, πώς πρέπει να είναι μια ερωτική σχέση, το τι να περιμένουμε από μια ερωτική σχέση. Όλα αυτά μπορεί να μας επηρεάσουν και να γίνουμε επέτες της ερωτικής αγάπης, να ζητιανεύουμε την αγάπη, να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας ή να μην νιώθουμε χαρούμενοι και ολοκληρωμένοι μόνοι μας και να θέλουμε να είμαστε μέσα σε μια σχέση για να είμαστε καλά. Και αυτό που παρατήρησα εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι οι δύο κοπέλες, οι πρωταγωνίστριες που είχαν πέσει θύματα του απατεώνα, του κατά συρροήν απατεώνα σχέσεων, υπάρχει όρος απατεώνα σχέσεων για αυτούς τους τύπους, όταν ξεκίνησε το ντοκιμαντέρ έλεγαν τι περιμένουν από τον έρωτα και τι έψαχναν στο διαδίκτυο. Και η μία μάλιστα λέει, εγώ έβλεπα αυτή την ταινία της Disney, η Πεντάμορφη και το Τέρας και ήταν η αγαπημένη μου ταινία και έτσι τα περίμενα τα πράγματα, ότι θα γίνουν μαγικά και θα γίνουν ονειρικά κλπ. Και πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες, όχι μόνο γυναίκες, αλλά επειδή μιλάμε για γυναίκες τώρα, είμαστε επηρεασμένες από αυτή την pop κουλτούρα και παραμυθιαζόμαστε εύκολα. Γιατί περιμένουμε ένα παραμύθι. Περιμένουμε το παραμύθι. Άρα, άμα περιμένεις το παραμύθι, θα παραμυθιαστείς πάρα πολύ βλέπεις εύκολα αυτό μετά. Αυτό που θέλεις να δεις σε έναν άνθρωπο. Ναι, ναι. Και όχι αυτό που είναι. Και αυτό είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που θα το γνωρίζεις κι εσύ ως μια γυναίκα που έχεις οικογένεια πλέον, ότι ο γάμος, η πραγματική αγάπη δεν είναι πάντα φρουφρού και αρώματα, δεν είναι όλες τις ημέρες με κόκκινα τριαντάφυλλα. Σίγουρα. Έχει και δυσκολίες, έχει και μέρες που μπορεί να τα πράγματα να είναι λίγο πιο διαφορετικά. Εννοείται. Δεν είναι όλα. Δεν είναι σε ένα ροζ συννεφάκι. Mm. Θέλω να σε πάω στα Χανιά. Mm. Αυτούς τους 4 μήνες. Φτάνεις λοιπόν Χανιά, προσγειώνεται το αεροπλάνο και λες, ωραία, τώρα Θέκλα μου, εδώ είμαστε. Μόνη σου, εσύ και ο αυτός σου. Πώς ξεκίνησαν να κυλούν οι μέρες, πώς περνούσαν οι μήνες, πότε ένιωσες ότι έκλεισα τον κύκλο μου εδώ και επιστρέφω. Τι να σου πω, δεν είναι εύκολο να σου πω, γιατί είμαι τόσο ενεργητική και κάνω τόσα πολλά πράγματα που μια μέρα δική μου, τα πράγματα που κάνω σε μια μέρα, άλλος μπορεί να τα κάνει σε μια εβδομάδα.
Κατάλαβες τι εννοώ. Άρα για μένα οι μέρες περνούν και πολύ αργά και πολύ γρήγορα ταυτόχρονα. Ναι. Χρειάστηκε να... ασχολήθηκα να ψάξω να βρω ένα σπίτι, να μείνω όπως το ήθελα. Πήγαινα πάρα πολλές βόλτες στη θάλασσα. Δούλευα από το διαδίκτυο, έφτιαχνα τα βίντεο μου, έγραφα. Πήγαινα για φαγητό, μαγείρευα. Έκανες φίλους? Όχι, δεν ήθελα. Μόνη σου? Ναι. Ήξερα κάποια πρόσωπα, μια συνάδελφο για παράδειγμα στα Χανιά που βρεθήκαμε για καφέ, ή κάποιους ανθρώπους που ήξερα ήδη, είχα κάποιες επαφές μαζί τους, αλλά δεν πήγα για να φτιάξω μια νέα ζωή εκεί. Ναι. Πήγα για να περάσω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου, να αλλάξω περιβάλλον, να έρθω σε επαφή με τη θάλασσα που την αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φυσικά θα με ρωτήσεις γιατί δεν πήγες στην Πάφο. Όχι, όχι. Δεν... μια χαρά εδώ, καταλαβαίνω. Ήθελα έτσι μια... Ήθελα έτσι μια αλλαγή. Ξέρεις, ήθελα να νιώσω μια ελευθερία, γιατί μεγαλώνοντας τα παιδιά, δεν μπορούσα να φύγω. Ναι. Ενώ όταν έχεις παιδιά, μένεις σε ένα μέρος μέχρι να... Δεν μπορείς να πεις, αφήνω... Όχι, εντάξει, ναι. Όχι, μια χαρά, αυτό είναι πιο ευτυχώς. δεν μπορείς να πεις, αφήνω τα παιδιά και πάω να κάνω εγώ αυτό που επιθυμώ. Είναι άλλες οι προτεραιότητες. Από ένα σημείο και μετά, που μεγαλώνουν, απελευθερώνεσαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι κλασικά εικονογραφημένα να αρχίσω τον καφέ στο παντελόνι, στην μπλούζα. Ναι, απελευθερώνεσαι και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όταν πια τα παιδιά σου μεγαλώσουν, έχουν τη δική του ζωή, είναι διαφορετικές και ξέρεις, επιλογές που μπορείς να κάνεις. Και ξέρεις, εμένα η κοινωνικοποίηση μου σε μεγάλο βαθμό τώρα γίνεται μέσα από το κανάλι μου από το YouTube, όπου έχω μια πολύ μεγάλη κοινότητα με πέραν των 60.000 συνδρομητών, που ανεβάζω καθημερινά βίντεο και καθημερινά... Κάθε μέρα. Ναι, καθημερινά. Και καθημερινά επικοινωνούμε και εμείς από τα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Οπότε δεν υπήρχε και μεγάλη διαφοροποίηση. Απλώς άλλαξε ο τόπος, δεν άλλαξε ο τρόπος. Ένιωσες μοναξιά αυτούς τους 4 μήνες? Όχι, όχι. Τους πέρασες ουσιαστικά για σένα, γεμάτους. Έχει πολύ καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, που προσπαθώ να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα. Mm-hmm. Η διαφορά της μοναχικότητας από τη μοναξιά είναι ότι στη μοναξιά είσαι μόνος σου και το φέρεις βαρέως ότι είσαι μόνος σου και δεν το αντέχεις και ψάχνεις απεγνωσμένα τρόπο να μην είσαι μόνος σου. Ενώ στη μοναχικότητα το θεωρείς θετικό να είσαι μόνος, το απολαμβάνεις και αυτό το χρόνο που έχεις που είσαι μόνος προσπαθείς να το χρησιμοποιήσεις για να καλυτερεύσεις τον εαυτό σου και τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Στη μοναχικότητα δεν σημαίνει ότι δεν επικοινωνείς με τους ανθρώπους που αγαπάς και στην εποχή του διαδικτύου είναι πάρα πολύ εύκολο και μέσω βιντεοκλήσεις και μέσω γραπτών μηνυμάτων να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που είναι φίλοι σου καρδιακοί, φίλοι χρόνων και με τους συγγενείς σου, τους στενούς κλπ. Όταν λέω μοναχικότητα δεν εννοώ να αποκοπείς παντελώς από τον κόσμο. Ναι, το καταλαβαίνω. Θέκλα μου, μετά το χωρισμό σου ένιωσες ποτέ την ανάγκη να δημιουργήσεις μια σχέση? Σε ρώτησα πριν αν φλέρταρες. Ένιωσες, επειδή συνδέσαμε όταν το νιώθω ότι φεύγω... αυτή την ανάγκη πιέζεις? Την κατασυγάζω, ναι. Γιατί? Δεν θέλω. Για αυτούς τους λόγους που έλεγες προηγουμένως? Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Νιώθω ότι είμαι σε μια φάση που... έχω ξεπεράσει αυτή την προσδοκία ότι μέσα από μια σχέση θα έρθει χαρά και ευτυχία στη ζωή μου. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι που πρέπει να το φτιάξω μόνη μου. Mm-hmm. Πρέπει να αντιμετωπίσω μόνη μου τα εσωτερικά μου εμπόδια. Και αυτό που κάνω από τον καιρό που χώρισα και μετά είναι να κάνω ψυχοθεραπεία. Διαμέσω της ψυχοθεραπείας, πάω εγώ δηλαδή σε άλλο συνάδελφο. Ναι. Διαδικτυακά φυσικά το κάνουμε τώρα, ναι. Μέσω Skype. Μέσω της ψυχοθεραπείας προσπαθώ να αντιμετωπίσω τους δικούς μου εσωτερικούς δαίμονες. Να λύσω τα δικά μου ζητήματα, γιατί για μένα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, αν δεν τελειώσω τη δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου, να γίνω ξανά αυτό που λέμε στη ψυχολογία συνεξαρτώμενη. Συνεξαρτώμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν μπαίνει σε μια σχέση χάνει τον εαυτό του, χάνει την ταυτότητά του και κάνει τον άνθρωπο με τον οποίο έχει σχέση τα πάντα γύρω από τα οποία κινείται. Ναι. Εντάξει. Εντόπισα ότι έχω αυτή την τάση να γίνομαι συνεξαρτώμενη και γι' αυτό τον λόγο δεν θέλω. Είναι το μόνο που έμαθες, που ανακάλυψες, που αναγνώρισες εσένα μέσα από αυτή τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, αυτό το διάστημα? Όχι, έχω αναγνωρίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω αναγνωρίσει ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, ότι είμαι πολύ τελειομανής και ότι και εργασιομανής και είναι κάτι που προσπαθώ να το καταπολεμήσω και αυτό, να μην είμαι τόσο τελειομανής, να μην είμαι τόσο εργασιομανής. Ακόμη δεν έχω ξεκινήσει να γράφω το επόμενο βιβλίο, για να καταλάβεις. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε, το βιβλίο Έρωτας κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε και συνήθως μέχρι θα να κυκλοφόρησε... Θα ξεκινούσες ήδη το Ήδη θα το είχα τελειωμένο.
Τώρα δεν το έχω ξεκινήσει καν το επόμενο. Ναι. Τώρα είμαι σε μια φάση που διαβάζω βιβλία άλλων συγγραφέων, παρακολουθώ βίντεο άλλων ψυχολόγων. Είμαι σε μια φάση που διαβάζω τώρα και μαθαίνω και τώρα ασχολούμαι πάρα πολύ με το ζήτημα του ναρκισισμού. Και το μεγάλο πράγμα. Ναι, ναι, που είναι η επιδημία. Αυτή είναι η πραγματική πανδημία, ο ναρκισισμός. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις ανθρώπινες σχέσεις, το οποίο είναι το ίδιο ζήτημα με αυτό που είχα ασχοληθεί και πριν μερικά χρόνια με τους τοξικούς ανθρώπους. Τελικά έχω φτάσει στην αναγνώριση της πραγματικότητας ότι η νάρκηση είναι ανάμεσά μας, ένα στους τέσσερις. Τόσο πολύ, ε! Ναι, όχι να έχει τη διαταραχή της ναρκισιστικής προσωπικότητας, να έχει ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι πολύ εγωκεντρικοί, οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους, οι άνθρωποι που δεν λυπούνται τους άλλους ανθρώπους, οι άνθρωποι που θέλουν να γίνεται πάντα το δικό τους, που τα κίνητρα τους είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικά στις όποιες συναλλαγές έχουμε τους άλλους ανθρώπους, αυτοί που βγάζουν τους άλλους τρελούς, τους κάνουν gaslighting, αυτοί που εξασκούν τουλάχιστον ψυχολογική βία, μπορεί να εξασκούν και άλλες μορφές βίας κλπ. Τα παλιόπαιδα, ναι, οι παλιοχαρακτήρες, είναι αρκετοί, είναι ένα στου τέσσερι. Ναι, ένα στου πέντε, ένα στου τέσσερι. Και χρειάζεται να εκπαιδευτούμε και οι ψυχολόγοι να ψυχοεκπαιδεύσουμε το κοινό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, ψυχοεκπαίδευση. Ούτως ώστε να αναγνωρίζουμε τέτοιες συμπεριφορές και να προστατευόμαστε. Και να τις... ξέρεις κάτι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Θέκλα μου. Νομίζω ότι πολλές φορές τις αναγνωρίζουμε. Απλά για κάποιον λόγο, όπως αυτό που είπες και εσύ. Και εσύ το αναγνώριζες μέσα στη σχέση σου αυτό που έκανες. Αλλά για κάποιο λόγο. Σαν να μην μπορείς να το κόψεις. Σαν να μην μπορείς να πεις ότι δεν ξέρεις ότι δεν σου αξίζει αυτό. Το ξέρεις. Το θέμα είναι πώς λειτουργείς. Πώς ναι, θα το αποφύγεις. Γιατί όταν λειτουργήσεις ως συνεξαρτώμενα ή όταν λειτουργήσεις ως θύμα, τότε έχεις μια συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι αντιληπτή από τους άλλους. Ναι. Αυτό που ρωτούσατε προηγουμένως, γιατί ήμουν εδώ στα παρασκήνια και άκουγα τη συζήτηση, πώς δίνεις τόσα λεφτά σε κάποιον που μόλις έχεις γνωρίσει. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν μου έχει έρθει ποτέ αυτή η απορία, να σου πω την αλήθεια. Η ψυχολογία του θύματος είναι πολύ συγκεκριμένη ψυχολογία. Ναι. Σαν να παλαβώνεις, σαν να χάνεις τη δύναμη σου, σαν να ακινητοποιείσαι. Γίνεται η εξάρτηση από έναν άνθρωπο ή ο εθισμός από αυτό που θεωρείς ότι είναι έρωτας. Ίσως από αυτό που αποζητούσες και βρέθηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος να στο προσφέρει απλόχερα και αυτό που δεν ζούσες τόσα χρόνια και σου ήρθε και νιώθεις ότι ρε παιδί μου, αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Θέλεις να τα πιστέψεις. Ναι, δεν ναι, είναι ναι. ότι δεν είσαι έξυπνος, δεν είναι ναι, ότι ναι. Δεν σου κόβει. Μπαίνεις απλά σε μια άλλη διαδικασία. Δεν θέλεις να τελειώσει το παραμυθάκι. Ναι, αυτό. Και δεν το κάνεις. Συνειδητά δεν λες τώρα θα με βλάψω, τώρα θα πάω να πάρω τις οικονομίες της ζωής μου και θα τις δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ένας απ' έξω μπορεί να το δει ότι με κοροϊδεύει. Το κάνεις γιατί είσαι σε αυτή τη ψυχολογία και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι απατεώνες των σχέσεων. Δεν δίνουμε ποτέ χρήματα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά κλπ. Όμως είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα. Ναι. Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα από τέτοιους. Αυτοί στοχεύουν τα θύματά τους να είναι άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση. Αν δεν έχουν πολλά χρήματα, έχουν πρόσβαση στο να δανειστούν πολλά χρήματα. Ναι. Είναι μεγάλη ιστορία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειδικά και στην εποχή του διαδικτύου, που οι γνωριμίες γίνονται με ανθρώπους που δεν τους ξέραμε σίγουρα. Πριν. Ενώ παλιά. Γνώριζες έναν άνθρωπο που ήταν από το χωριό σου, από τη γειτονιά σου. Γνωστός του γνωστού κλπ. Ναι. Κάποιος θα σου έλεγε μισή κουβέντα. Ήξερες τη βιωτή του. Θέλω να σε πω στην τηλεόραση. Τώρα έτσι που έχει περάσει αρκετός καιρός, από τότε που είχες και τη δική σου εκπομπή κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιο πρόσωπο της τηλεόρασης εσύ έχεις γνωρίσει. Ποια είναι η άποψη, η γεύση που σου έχει αφήσει. Αν θεωρείς ότι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ήταν κοντά σου για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, τότε με την εκπομπή. Αν έχει ζήσει λίγο έτσι παράδοξες καταστάσεις. Εγώ ζήσα πολύ ωραία στην τηλεόραση. Για μένα η τηλεόραση είναι ένας χώρος χαρούμενος. Είναι ένας χώρος που ήμουν χαρούμενη. Εντάξει, εννοείται ότι σε όλες τις συνεργασίες και σε όλες τις δουλειές θα υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες, αλλά είναι καλή γεύση. Καλό είναι να υπάρχουν διαφωνίες, δεν είναι κακό. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να διαφωνήσεις με ένα συνεργάτη, μπορεί να θες κάτι διαφορετικά, μπορεί να αυξηθούν λίγο οι τόνοι, να πέσουν μετά. Αλλά όταν σκέφτομαι τη θητεία μου στην τηλεόραση, όταν είχα τη δική μου εκπομπή,
αλλά και στις συνεργασίες που είχα με άλλους ανθρώπους της τηλεόρασης, θετική εικόνα έχω, δεν έχω αρνητική. Ναι. Εμένα αυτό με είχε κουράσει ήταν ο φόρτος της δουλειάς, της καθημερινής εκπομπής που εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα ότι είναι πολύ. Εξής, είναι εξοντωτικός. Εξοντωτικός. Ναι. Αλλά με τους ανθρώπους δεν είχα κακή. Έχεις όμορφη, ωραία γεύση από αυτή τη, ναι, από αυτό το χώρο. Έναν overall, όταν το σκέφτομαι συνολικά, είναι καλή εικόνα, δεν είναι κακιά. Ναι. Λοιπόν, θα ανοίξω το βιβλίο σου, το οποίο θα δώσουμε, Άντρη μου, να μας βοηθήσει, Άντρη, να μας πει πώς θα το δώσουμε το βιβλίο για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Εδώ έπεσα σε μία σελίδα 175. Mm. Και λέει, πριν από 2 εβδομάδες, με ποια την απάντησες? Με μία συνάδελφο παντρεμένη. Ήταν η πρώτη φορά που έκανες κάτι μαζί της? Όχι, το κάνουμε πότε-πότε. Έχουμε μία διευθέτηση. Σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Ναι, αυτή δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα της, αλλά δεν θέλει να χωρίσει και έτσι. Πραγματεύεται τα πάντα γύρω από τις σχέσεις. Θα ήθελα να μου πεις γι' αυτό. Τυχαία έχω ανοίξει αυτή την σελίδα. Πρέπει να είναι στο βιβλίο, στο κεφάλαιο για το μύθο της μονογαμικότητας. Α, θεωρείς ότι είναι μύθος? Βεβαίως είναι μύθος η μονογαμία. Ω, Χάρη, είναι! Εδώ το είχαμε συζήτηση πριν από λίγες μέρες. Ναι, και έλεγε ο Χάρης ότι είναι μύθος η μονογαμικότητα. Όχι, αλλά δεν μπορώ να πω τι έλεγε ο Χάρης, γιατί είναι στη σχέση. Λοιπόν, ναι, εκεί είσαι, στο μύθο της μονογαμικότητας, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο. Το φυσιολογικό για τους ανθρώπους είναι να μην είμαστε μονογαμικοί. Το να μην είμαστε μονογαμικοί, όχι όμως ταυτόχρονα, ρε Θέκλα μου, έτσι δεν είναι? Τι εννοούμε μονογαμία? Μονογαμία εννοείς να είσαι με έναν άνθρωπο στη ζωή σου. Υπάρχουν δύο ορισμοί της μονογαμικότητας. Ο ένας είναι όλη σου τη ζωή να είσαι μόνο με έναν άνθρωπο και ο άλλος είναι κάθε φορά να είσαι με έναν άνθρωπο. Δεν το κατάλαβα το δεύτερο. Με αυτό που είχες πει εσύ. Όταν είσαι σε σχέση, να μην τον απαντάς, ναι, τον άνθρωπο σου. Ναι. Λέω ότι η μονογαμικότητα είναι μύθος, με την έννοια του ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να είναι πολυγαμικός. Μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την παράδοση, μέσα από την κουλτούρα, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τη θρησκεία κλπ. Φτάσαμε στο σημείο να κατακτήσουμε τη μονογαμικότητα. Άρα είναι αφύσικο πράγμα η μονογαμικότητα και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Δηλαδή αυτό που γίνεται χωρίς προσπάθεια και γίνεται φυσικά και αβίαστα είναι η πολυγαμικότητα. Ταυτόχρονα. Πολυγαμικότητα. Γιατί ταυτόχρονα μιλάμε ή γιατί... Πολυγαμικότητα, ναι, μπορεί τι σημαίνει. Σημαίνει να έχεις πολλούς ερωτικούς συντρόφους. Ναι, ταυτόχρονα, αυτό ρωτάω. Στο ίδιο δωμάτιο. Εγώ, όχι. Ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα σου πω πώς το εννοώ. Εννοώ ότι μονογαμικός για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλη του τη ζωή έχει μία σχέση. Παντρεύομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τα 18 μου 20 και είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι μονογαμικό όν, τέλος πάντων. Πολυγαμικός, σωστά το είπα, δεν μου έφυγε, είναι όταν έχω διάφορες σχέσεις, όχι ταυτόχρονα. Όχι, εκεί δεν είσαι πολυγαμικός. Α, εκεί δεν είμαι πολυγαμικός. Πολυγαμικός είναι ένας ο οποίος θεωρεί νόρμα να έχει και γυναίκα και φιλενάδα και άλλη φιλενάδα κλπ. Να έχει, ναι, διάφορους ερωτικούς συντρόφους παράλληλα. Και υπάρχουν και κάποιες κοινωνίες και κάποιες θρησκείες που έχουν την πολυγαμία. Ναι. Δηλαδή, ένας άντρας να παντρεύεται 2, 3, 4 γυναίκες. Ναι, ναι, ναι. Στην εποχή μας, όταν λέμε μονογαμικότητα, εννοούμε κάθε φορά που έχω μία σχέση να, μόνο είμαι εκεί, μόνο με εκείνον τον άνθρωπο. Η απιστία είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Η απιστία. Η απιστία είναι, δεν σου λέω ότι δεν είναι, ναι, κατάργηση της μονογαμικότητας. Ναι. Δηλαδή, όταν απατάμε τον την σύντροφό μας, καταργούμε τη μονογαμικότητα της σχέσης μας. Αν απατήσω τη γυναίκα, τον άνδρα που είμαι μαζί, σημαίνει ότι δεν είμαι πλέον μονογαμικός. Εγώ που απατώ. Ναι, ναι, τώρα μου έχεις δημιουργήσει μια πορεία, θα την κάνω αμέσως. Να δώσουμε όμως πρώτα το διαγωνισμό για το βιβλίο μας. 2288, βιβλίο, όνομα, επίθετο και την πόλη σας. Ο έρωτας, ο αρχαίος θεός, γιος της Αφροδίτης, άχρονος και αένεος, παντοδύναμος και ανίκητος. Αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη του σύμπαντος. Πιστεύεις τον έρωτα? Ναι. Με ποια έννοια? Εννοώ ότι είναι τόσο δυνατός, έτσι ώστε πιστεύω να... Πιστεύω ότι ερωτευόμαστε και ότι μπορούμε να ερωτευτούμε. Ταυτόχρονα. Ότι... Δεν εννοώ στο ίδιο δωμάτιο. Εννοώ ότι... Λοιπόν, ξανάρχομαι στο προηγούμενο. Για να απατήσεις δεν πρέπει να ερωτευτείς όμως κιόλας. Ναι. Άρα όχι, δεν ερωτευμένος με δύο ανθρώπους. Όχι απαραίτητα. Εντάξει, όχι, ναι, απαραίτητα. Σωστό, όχι απαραίτητα. Συνήθως, ναι, οι γυναίκες, όχι απαραίτητος όμως, ναι, λένε ότι πρέπει να νιώσω κάποιες συναισθήματα για να κάνω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να είσαι ερωτευμένη με τον άντρα σου ή ερωτευμένος με τη γυναίκα σου και να μπορείς να προχωρήσεις και να τον απατήσεις ή να την απατήσεις?
Το θεωρώ απίθανο αυτό. Αν είσαι υγιής προσωπικότητα, όχι. Ναι. Όχι. Αλλά αν είσαι άνθρωπος που είσαι εθισμένος στο σεξ και εθισμένος στις σεξουαλικές σχέσεις, ναι. Εντάξει, εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι. Αλλά αυτό που λέμε πολλές φορές και συζητάμε για τα τρίτα πρόσωπα κλπ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι να είναι καλά μεταξύ του και να μπορέσει κάποιος άνθρωπος. Όχι να μπει, αν είναι δύο άνθρωποι, ναι, αν είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν υγιείς προσωπικότητες και δεν έχουν ζητήματα εθισμού από σχέσεις ή εθισμού από το σεξ, όχι. Ναι. Έχοντας μια υγιής σχέση, θα είναι πιστοί ο ένας στον άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις που παρατηρείται το φαινόμενο του να αγαπήσει κάποιος αλλού, να αγαπήσει ναι. κάποιος αλλού, γι' αυτό έχω μιλήσει στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», όταν αγαπάς αλλού. Σε εκείνη την περίπτωση πλέον ζουν οι άνθρωποι σε νεκρές σχέσεις. Σε σχέσεις που τουλάχιστον αυτός που θα αγαπήσει αλλού πλέον δεν είναι ερωτευμένος, δεν είναι ερωτευμένη, δεν αγαπά το τέρι του, δεν αγαπά το τέρι ναι. της και έχουν μείνει μαζί για άλλους λόγους και όχι για τον έρωτα. Σου έχει τύχει στη ζωή σου, δεν θέλω να προσδιορίσω χρονικά, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να απατήσεις όχι. ή όχι. Να έχεις απατηθεί. Να έχω απαντηθεί, αν ήξερω. Φαντάζομαι πως ναι. ναι. Δυνατόν να μην. Είμαι 46 χρονών. Γιατί καμιά φορά μπορεί και να το μάθουμε. Δεν είναι... Δεν έχει τύχει να το μάθω, αλλά θα... ναι. ίσως έχει συμβεί και δεν το έμαθα. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Είμαι τόσο... Έχω ένα χαρακτήρα αρκετά ψυχαναγκαστικό. Εμά, μας τα έχεις περιγράψει πριν. Που εμπορώ. Ναι. Εμπορώ, δηλαδή και να θέλω εμπορώ. Ναι. Δηλαδή και να πω τώρα θα κάνω αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσω να το κάνω. Ναι. Ούτε μπορώ να λέω και ψέματα κιόλας. Οπότε... Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει απαντήσει δεν είναι καλός άνθρωπος και ότι όχι, δεν μπορεί. Δεν το ναι, αυτό, ναι, ναι, μόνο, ναι. Είναι όλα μέσα στην ναι. ανθρώπινη φύση. Όλοι κάνουμε λάθη. Κάποιοι κάνουν τα αλφα λάθη, κάποιοι τα βήτα, κάποιοι τα γάμμα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Θέκλα μου, το βιβλίο σου πού το βρίσκουμε? Το βιβλίο μου είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μπορεί κάποιος είτε να το βρει online στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Ψυχογιός, είτε στο βιβλιοπωλείο της περιοχής σου. Και είπες ότι ανεβάζεις και κάθε μέρα βιντεάκι σου ναι, στο ναι, ναι, YouTube. Ναι, στο κανάλι μου στο YouTube. Και είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε στο κανάλι μου. Θα ανεβάσω και τη συνέντευξή μας άμα βεβαίως, τελειώσει. Βεβαίως, και είμαι εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία, ξέρεις πολύ γλυκιά συνέντευξη. Σε πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Ξεντός ο κορονοϊός, εγκλήτσανε σε πολύ. Όχι ότι δεν ήσουν. Πριν δεν ήμουν, δηλαδή. Όχι. Γιατί με περνούσε, δηλαδή. Πριν. Όχι, να σου πω κάτι. Πλάκα καμιά, συγγνώμη. Την πρώτη φορά που κάναμε συνέντευξη μαζί, ήμουνα κάπως πιο επιφυλακτική μαζί σου. Τώρα το εξομολογούμε. Μα όχι, δεν είναι γιατί δεν σε ήξερα, γιατί πολλούς καλεσμένους δεν τους ξέρω κλπ. Νομίζω ότι είχε να κάνει και με ενδεχομένως με κάποια αποσπάσματα. Στο λέω τώρα, θα κλαίμε πολύ ειλικρινά. Ναι, ναι. Που είχα δει τις εκπομπές και σε είχα έτσι λίγο πιο. Που μου δυναμική. Επιθετική. Πιο. Και. Δεν ήξερα γενικότερα. Τώρα που έμαθες ότι είμαι τσιμπαλάχτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ένιωσα πολύ αγάπη και ένιωσα πολύ ευπροσδεχτή και ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι τα καλύτερα. Επίσης. Και σε εσάς και στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Και σύντομα να είσαι χαρούμενη. Μπορεί να είσαι να και τώρα ακόμη πιο χαρούμενη. Να είσαι ακόμη πιο χαρούμενη. Έτσι, ναι. Με βοήθησες να το πω σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.